Και πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Νινιράκη. Είναι κατασκευαστής στη Βανιών. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας από Κρήτη, από Αγία Βαρβάρα συγκεκριμένα. Λοιπόν, για πείτε μας λίγο, καταρχάς να πούμε τι είναι τα στιβάνια, γιατί δεν το ξέρουν όλοι. Τα στιβάνια είναι η παραδοσιακή πότα της Κρήτης. Είναι πότα, εμείς το λέμε στιβάνι. Είναι από Βυζαντίου, έχει έρθει στην Κρήτη, από Βυζαντινή εποχή, το πώς ήταν οι Ακρίτες του Βυζαντίου και από τότε διατηρείται η παράδοση. Εσείς πόσα χρόνια κάνετε αυτή τη δουλειά και τα κατασκευάζετε? Το μαγαζί είναι από το 1967, από το πατέρα μου. Και μετά συνεχίζω εγώ τη δουλειά. Α, είστε δεύτερη γενιά εσείς? Δεύτερη γενιά, δεύτερη. Μάλιστα. Ελπίζουμε να ακολουθήσουν και οι επόμενες γενιές. Κάτι θα κάνουμε. Κάτι να κάνετε φυσικά. Τα ζητάνε και από το εξωτερικό, κύριε Νινιράκη? Ζητάνε από το εξωτερικό, γιατί οι τιμές είναι φτηνές που τα φτιάχνουμε εμείς. Και όπως σας είπα, είναι μια μπότα. Όπως μπορούν στη Γαλλία, πάρουν παντού τις μπότες. Είναι μια καλή μπότα. Τι τιμές έχουν δηλαδή? Το γνωρίζει, το θέλει αυτό το πράγμα. Είναι φυσικά δέρματα από μοσχάρια και γίδες, φυσικό. Δεν έχει λάστιχο καθόλου. Είναι στα χέρια από την αρχή μέχρι το τέλος φτιαγμένο. Και η τιμή που το έχουμε είναι αρκετά φθηνή, ενώ στη Γαλλία, Γερμανία, για αυτές τις αντίστοιχες μπότες που κάνουν είναι πανάκριβες. Σε τι τιμή κυμαίνεται η μπότα? Εμείς είμαστε σίγουρα στα 250 ευρώ, όταν τη ίδια δουλειά περίπου παρόμοια στη Γαλλία κάνει 800. Α, είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά, τεράστια. Και εκεί είναι χειροποίητα όμως τα προϊόντα? Και εκεί είναι χειροποίητα. Οι μπότες είναι χειροποίητες εκεί πέρα. Δεν μπορεί να το κάνει αλλιώς. Γιατί πρέπει για να κάνει αυτή την μπότα. Έχει ιδιαιτερότητες, ναι. Όπως το ύψος, στη γάμπα, από κάτω στο κουτουπιέ δεν έχουν φερμουάρ. Ναι. Δηλαδή πρέπει να πάρουμε την παραγγελία σε κάθε ένα ξεχωριστά για να του κάνουμε αυτό το στιβάρι που λέμε την πότα. Αυτή η διαφορά, κύριε Νινιράκη, πού οφείλεται? Γιατί άμα στη Γαλλία κάνει 800 και στην Κρήτη κάνει 250, είναι πολύ μεγάλη αυτό, διαφορά. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε πιο ακριβά, γιατί ο κόσμος με την κρίση και όλα αυτά δεν μπορούμε να δουλέψουμε πιο ακριβά. Προσαρμοστήκατε δηλαδή? Προσαρμοστήκαμε αναγκαστικά. Μειώσαμε τις τιμές του κέρδους. Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτές τις μπότες τις φοράνε και στους χορούς, έτσι, το βλέπουμε. Αυτό είναι ακριβώς, αυτό είναι ιδιαιτερότητα της Κρήτης. Ενώ τις φοράνε στους χορούς με τις κρητικές ενδυμασίες, τις κρητικές, ακριβώς. Αλλά το θέμα είναι ότι στην Κρήτη τις φοράμε και στην καθημερινότητα. Ναι. Δηλαδή καθημερινά βλέπεις κάποιον και κυκλοφοράμε την μπότα αυτή. Τα στιβάνια στον δρόμο ή θα πάει στο αγλέτ με τον τζιν ή με ένα καλό ντύσιμο. Το φοράει και στην καθημερινότητά του. Είναι δηλαδή μέρος της παράδοσης, της κουλτούρας των κριτικών, ακριβώς. Είναι μια παράδοση που διατηρείται ακόμα. Και δόξα τω Θεώ που υπάρχει ένας κριτικός από την Αλάσκα μέχρι την Αυστραλία, ακόμα βλέπεις και μικρά παιδιά ακόμα και κάνουν αυτά τα υποδήματα. Στην Κρήτη τηρείτε τις παραδόσεις, κύριε Νινιράκη. Αυτό είναι γεγονός. Προσπαθούμε ακόμα. Το θέμα είναι ότι κρατάτε ακόμα, κρατάτε. Οι κριτικοί που λείπουν από την Κρήτη κρατάνε ακόμα παραπάνω από εμάς εδώ πέρα. Εντάξει, νομίζω τώρα κριτικός όπου και να είσαι, πάλι θα νιώσει την καρδιά σου. Άρα... Αυτό είναι. Να κάνω εγώ όμως ένα ερώτημα. Μπορείτε τώρα κριτικοί εσείς να απορρίσετε λίγο, να γελάσετε με αυτό, αλλά είναι δικιά μου πορεία. Είναι από δέρμα, μας είπατε, φτιαγμένο. Τώρα το καλοκαίρι έχει λίγο ζέστη. Το πόδι ζεσταίνεται λίγο παραπάνω? Όχι, δεν ζεσταίνεται, γιατί είναι φυσικά δέρματα. Φαντάζομαι ένα πλαστικό παπούτσι και ένα δερμάτο που αναπνέει. Πιο πάτος το από κάτω είναι πετσί που λέμε, λέει και αυτό δέρμα. Δεν έχει καθόλου λάστιχο. Α, μάλιστα. Αναπνέει. Άρα. Έχει τεράστιες διαφορές. Άρα έχει διαφορές. Έχει διαφορές και με τα υπόλοιπα. Έχει τεράστιες διαφορές. Μπορεί να το φοράς 15 ώρες, 20 να μην τρώσει το πόδι σου. Καθόλου. Εντάξει. Είναι μια τέχνη ολόκληρη αυτή. Και ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτή η τέχνη και η παράδοση. Προσπαθούμε. Υπάρχουν άτομα που ασχολούνται ακόμα, ευτυχώς, και διατηρούμε την παράδοση. Παιδιά έχετε εσείς? Έχω κι εγώ. Ακολουθούν. Κάποιος από τους τρεις θα καθίσει εδώ. Κάποιος από τους τρεις κάποιος θα κρατήσει. Σας το εύχομαι, κύριε Νινιράκη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κύριε Νινιράκη. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.